Σας παρακαλούμε πολύ, αν νομίζετε, να μας πείτε λίγα πράγματα περί σατανισμού. Γιατί άκουσα πως σε κεντρικό γυμνάσιο κάτι σχετικό γίνεται. Δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα τίποτε. Τι είναι αυτό το κάτι γίνεται, δηλαδή γίνεται διαφώτιση, γίνεται ομιλία? Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε μετά τι μπορεί να γίνεται σε αυτό το γυμνάσιο. Πάντως αγνώ. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι σε καμία προηγούμενη εποχή, σε καμία, εννοείται εποχή χριστιανική, δηλαδή στα 2000 χρόνια χριστιανισμού, σε καμία προηγουμένη εποχή δεν υπήρξε τόσο διαδεδομένος ο σατανισμός. Και δει στους χριστιανικούς λαούς, πρώτη φορά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό σημάδι του ερχομού του Αντιχρίστου. Γιατί ο Αντίχριστος θα είναι, θα λέγαμε, ο πρόδρομος, ή καλύτερα, ο σατανισμός θα είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Και ο διάβολος, δεν μπορεί να ενανθρωπίσει ο διάβολος, είναι ίδιον μόνον του Θεού η ενανθρώπιση. Είναι κατά φαντασία, αν δούμε ένα διάβολο, ένα δαίμονα, τον δούμε ως άνθρωπον, είναι κατά φαντασία, δεν είναι πραγματικά ενανθρώπιση. Ο Αντίχριστος είναι το πρώτο όργανο του. Και ο Αντίχριστος δεν είναι ο διάβολος, είναι πραγματικός άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο διάβολος, καθιερωμένος στον διάβολο 100%. Λοιπόν, ο σατανισμός βεβαίως πάντοτε υπήρχε, και προ Χριστού, βεβαίως προ Χριστού, αλλά και μετά Χριστόν, και μάλιστα σε χριστιανικούς πληθυσμούς, διότι απλούστατα όλοι οι χριστιανοί δεν επίστευσαν όσο θα έπρεπε να πιστεύσουν, και πολλές φορές οι άνθρωποι το έχουν και δίπορτο. Πώς δίπορτο? Όπως ακριβώς είναι η παρουσία των μαγισσών και των μάγων, με όλον εκείνο τον ορμαθό των ιδιωτήτων, οι καφετζούδες, οι χαρτορίχτρες, το πνευματισμός κλπ. Και πάντοτε οι άνθρωποι απιστούντες εις τον Θεόν για κάτι που του ζητούν, προσφεύγουν τον διάβολο. Αυτό ποτέ δεν έλειψε. Ποτέ δεν έλειψε. Παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, όταν αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς ο Σαούλ είχε καταργήσει τελείως, είχε εκδιώξει, είχε σκοτώσει όλες τις μάγισσες και τους μάγους, ο ίδιος κάποια στιγμή αισθάνθηκε πολύ δύσκολα και αναγκάστηκε να αναζητήσει μία μάγισσα medium, να πάρει πληροφορία περί της εκβάσεως ενός πολέμου που θα είχε με τους Φιλιστέους. Και δήθεν τάχα απεκαλέστησαν το πνεύμα, εννοείται, του Σαμουήλ, του προφήτου. Δεν ήταν όμως Σαμουήλ, ήταν διάβολο, δαίμον, που προσεποιεί τον Σαμουήλ. Είδατε, αυτός ο ίδιος ο Σαούλ. Έτσι, πάντοτε και στο λαό του Θεού, τους Εβραίους, και στους χριστιανούς, πάντοτε υπήρχαν οι μάγοι και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι μετέρχονται των σατανισμών. Αλλά σήμερα το πράγμα έχει παραγίνει. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ 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 περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να μιλάμε για μάγια και για πνευματισμό. Έχουμε μία σατανολατρία. Βεβαίως, εάν πάω στο medium, προσφέρω λατρεία στο διάβολο. Εάν πάω στη χαρτορίχτρα, προσφέρω λατρεία στο διάβολο. Εάν φιλικά δούμε το φιλτζάνι του καφέ, βεβαίως προσφέρω, όλοι μας προσφέρουμε εκεί γύρω λατρεία στο διάβολο. Αλλά εδώ με την θα λέγαμε με την ευρία έννοια λατρεία, όπως εκείνος ο οποίος πηγαίνει στην πορνεία, λατρεύει την θεά Αφροδίτη. Όπως εκείνος ασχολείται με τα εμπόρια και δεν τον νοιάζει η ηθική, λατρεύει τον θεό Ερμή, τον θεό του εμπορίου. Αυτά εν ευρία έννοια. Σήμερα ο σατανισμός είναι εν στενή έννοια, με την έννοια ότι λατρεύεται ο διάβολος πραγματικά. Δηλαδή μαζευόμαστε να κάνουμε μία τελετή λατρείας του σατανά. Και βέβαια, επειδή είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, όπως μας λέει ο Κύριος ο διάβολος, γι' αυτό μέσα στις λατρείες του σατανά υπάρχουν και, προσέξτε, ανθρωποθυσίες. Γι' αυτό από καιρούς καιρών βγαίνουν μερικά πράγματα
ότι σκότωσαν εκείνη την κοπέλα, σκότωσαν εκείνο το παιδί, το αγόρι κτλ. Αφού βεβαίως προηγείται συνήθως όργιον αμαρτίας. Όργιον αμαρτίας. Γιατί? Διότι ο διάβολος χαίρεται, αγάλεται εις αυτήν την, το χώρο της αμαρτίας. Και μάλιστα των σαρκικών αμαρτημάτων. Εδώ επιτρέψατε μου, που είναι βέβαια το πλαίσιο, θα λέγαμε, κάθε σατανικής λατρείας, είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Όταν ο Θεός κατεδίκασε τον διάβολο στον παράδεισο και του είπε να τρως σ' όλη σου τη ζωή χώμα, να σέρνεσαι και να τρως χώμα. Όχι βεβαίως το φίδι είχε πόδια και με αυτό που είπε ο Θεός κατηράστη το φίδι ότι απέβαλε τα πόδια του, ας πούμε ήτανε σαύρα και φύγαν τα πόδια. Όχι, ήτανε πάντα έτσι όπως ήτανε. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Εδώ όμως, επειδή ο διάβολος χρησιμοποίησε το φίδι, προσέξτε, χρησιμοποίησε το φίδι, γι' αυτό το λόγο λέει τώρα εδώ αυτή η κατάρα, ότι θα σέρνεσαι στην κοιλιά σου σε όλη σου τη ζωή και θα τρως πάντα χώμα. Τι θα πει αυτό? Μην κοιτάτε το φίδι. Το φίδι είναι μια εικόνα. Ο διάβολος δηλαδή θα τρώει πάντα χώμα. Ο διάβολος δεν τρώει, θα μου πείτε, ναι. Ο διάβολος θα ασχολείται πάντοτε με ό,τι είναι χώμα, με ό,τι είναι ύλη. Θα ασχολείται. Έτσι λοιπόν, βάζει τους ανθρώπους να πορνεύουν και χαίρεται ο διάβολος ευρισκόμενος εις τας ψυχάς των αμαρτανόντων, ευρισκόμενος εις τας ψυχάς των αμαρτανόντων, χαίρεται την αμαρτία που κάνουν οι αμαρτάνοντες. Και επειδή η αμαρτία είναι χώμα και δύο στα σαρκικά αμαρτήματα, είναι ακριβώς αυτό που του είπε ο Θεός εις τον παράδεισο. Να ελεήσει ο Θεός. Μάλιστα λέγεται ότι εις την κόλαση οι δαίμονες, θα είναι και αυτές, και αυτοί βέβαια στην κόλαση, και οι δαίμονες, ακόμη δεν είναι στην κόλαση, και οι αμαρτωλοί άνθρωποι, τότε εκεί λέει, οι δαίμονες για να προφυλακθούν από το πύρτο αιώνιον, θα εισέρχονται μέσα εις τους ανθρώπους, στα σώματά τους. Θα εισέρχονται για να βρούνε μία ανάπαυση τροποντινά από το αιώνιον πύρ. Και τότε, καταλαβαίνετε, μέσα στους αμαρτωλούς ανθρώπους να μπαίνουν οι δαίμονες, τι θα γίνεται εκεί? Αυτό είναι, μπαίνουν οι δαίμονες, κάνουν κατοικητήριό τους τα ανθρώπινα σώματα και τις ανθρώπινες ψυχές, και εκεί είναι το φοβερόν δια των άνθρωπων. Εκεί ο διάβολος τρώει το χώμα. Γι' αυτό σήμερα ο σατανισμός, που είναι τόσο βεβαίως απλωμένος, είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Σημειώσατε ότι η λατρεία του σατανά, πάλι ξαναλέγω, δεν έλειψε ποτέ. Έχουμε αιρέσεις που ήσαν καθ' αυτό λατρεία του σατανά. Θα σας αναφέρω μόνο μία. Ήταν η αίρεση των οφητών. Η οφήτε, όμικρον φι γιώτα. Είναι από το φίδι, τον όφι, τον αρχαίον όφι, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι ήσαν οι οφήτε? Αυτοί λάτρευαν το φίδι, λέει το διάβολο. Το επιχείρημά τους, ξέρετε ποιο ήταν? Και είναι επιχείρημα μέχρι σήμερα αυτό. Ότι ο Θεός είναι αγαθός, κι αν ακόμη τον παροξύνουμε, δεν θα αργήσει εναντίον μας. Αλλά ο διάβολος είναι κακός. Πρέπει να τον εξευμενήσουμε για να είναι φιλικός απέναντί μας. Το ακούσατε το επιχείρημα? Ακόμη, ο σατανισμός γιατί υπάρχει? Θεωρείται ο σατανάς ότι είναι εκείνος που έδωσε την επιστήμη και τις τέχνες εις τους ανθρώπους. Το φαντάζεστε αυτό? Επειδή η γενεά του Κάιν ανέπτυξε τις επιστήμες και τις τέχνες, ανέπτυξε, και θεωρείται ότι είναι πάτρον τροποντινά των επιστημών και των τεχνών ο διάβολος. Έτσι, αν δείτε τις ομολογίες των μασόνων εκεί, διώχνουν το Θεό, του λένε τα χειρότερα του αληθινού Θεού, τα χειρότερα.
λέγοντας ότι λατρεύουν τον διάβολο, τον σατανά, ο οποίος είναι αυτός που τους έδωσε τις τέχνες και τις επιστήμες. Τι άλλο να πω περισσότερο? Το θέμα λοιπόν είναι σήμερα ότι επειδή απομακρυνθήκαμε από το Θεό, τη θέση της λατρείας του αληθινού Θεού καταλαμβάνει η λατρεία του σατανά, ο γνωστός μας σατανισμός. Το εάν είναι καλός ή δεν είναι καλός σατανισμός το βλέπει κανείς από τα αποτελέσματα. Και ότι οι άνθρωποι γίνονται πως γίνονται, δαιμονοκρατούνται πέρα για πέρα, δεν διστάζουν ακόμη και εγκλήματα να κάνουν. Δεν θα ήθελα περισσότερο να μείνω στο θέμα του σατανισμού, μόνο αυτά τα λίγα λόγια. Χθες μια κυρία, χθες το βράδυ και μάλιστα λίγο αργά, δεν ξέρω αν είναι και παρούσα αυτή η κυρία, ήταν αργά, ήταν 11 παρατέταρτο η ώρα, νομίζω κάπου εκεί, πήρε τηλέφωνο στο μοναστήρι. Τι μου εζήτησε? Τι μας εζήτησε? Να ευχηθούμε για κάποιο παιδί, μας έδωσε νέον, μας έδωσε και το όνομά του. Γιατί, λέγει, διαβάζει αποκριφιστικά βιβλία. Δηλαδή, τι είναι τα αποκριφιστικά βιβλία? Είναι σατανικά βιβλία. Δηλαδή, ό,τι αφορούν στο σατανισμό. Τα λεγόμενα αποκριφιστικά βιβλία. Προσέξτε, κυκλοφορούν ξασχολιάσα τα αποκριφιστικά βιβλία. Οι δε προθήκες των βιβλιοπωλείων, βέβαια, σεμνύνονται να έχουν οπωσδήποτε και από τέτοια βιβλία. Προσέξτε, μη πείτε από περιέργεια θα διαβάσω ένα βιβλίο, γιατί και από περιέργεια οι πρωτόπλαστοι χάσαν τον παράδεισο. Μην το πείτε, θα πάθετε ζημιά. Προσέξατε. Μία κυρία, νομίζω πέρυσι ήτανε, μου έφερε ένα βιβλίο που το διάβαζε η κόρη της. Ήτανε χοντρό βιβλίο. Τι να σας πω. Σε ποιον είδα, πάτερ Πολύκαρπο, και τα ρίξαμε στο... Σε σένα το είπα. Στο καζάνι του καλοριφέρ. Φοβερόν. Με αυτά τρέφονται δυστυχώς τα παιδιά μας, και το αποτέλεσμα είναι ότι αποπροσανατολίζονται και δαιμονίζονται. Ναι, δαιμονίζονται. Προσέξτε. Δεν έλεγα κυριολεξία, ούτε έτσι να το πιάσετε το βιβλίο, το σατανικό αυτό βιβλίο. Τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή το ούτε έτσι, μην το ανοίξετε να διαβάσετε. Προσέξατε το. Εάν κάποιος δείξει περιέργεια και διαβάσει, και το ψαράκι πάει να δει τι τάχα να είναι αυτό το δόλωμα εκεί στο αγκίστρι, αλλά εφάπαξ το κάνει, τρώγοντας το δόλωμα, αγκιστρώνεται ο ουρανίσκος του. Λοιπόν, μακριά από τέτοια πράγματα. Βεβαίως δεν μας πιάνει τίποτα από όλα αυτά εάν λατρεύουμε και αγαπάμε και πιστεύουμε τον Άγιον Τριαδικό Θεό μας. Γι' αυτό, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ρούπι μακριά δεν θα κάνουμε από τον Άγιον Τριαδικό Θεό μας, και θα ζούμε και πνευματική ζωή για να αποφύγουμε όλα αυτά.